Τότε κάνω εντυπωσιακά πράγματα. Είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν τόσο εντυπωσιακό. Κοιτάξτε, μην εκδίδεται. Άμα πάμε με χιούμορ τέτοιο, δεν μπορώ να είμαι και εγώ εκδίδεται. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή, τι. Να μην καταλαβαίνουν ή να μην εκφωνούν και να μην έχουν συνείδηση. Και τότε, αν δεν έχουν και συνείδηση ότι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια όλα, τότε είναι και εγκληματικό αυτό απέναντι στην κοινωνία. Δηλαδή, το ότι διηγήθηκε η χώρα στο φαύλο κύκλο, στη λιτότητα, στην καταστροφική κατάσταση που ζουν οι πολίτες και να μας εγκαλούν εμάς για την πορεία που έχουμε προσπαθήσει όχι, να δεν οδηγούμε τα τη λάθη. Χάρα. Όχι, το λέω για τους ανθρώπους, για την ασυντοσία. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν το προηγούμενο. Αλλά τα κάνατε χειρότερα. Κλείνω λοιπόν και δεν θέλω να ξαναεπαναφέρουμε τον Ελστάτ. Κοιτάξτε να δείτε. Έστειλε επιστολή ο κύριος Τσακαλώτος. Επίσημα λοιπόν σας λέμε, εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Δεν μας αφορά με την έννοια ότι δεν ήμασταν κυβέρνηση. Είναι τυχαία ή όχι. Ακούστε, θα απαντήσω. Έχετε στα χέρια σας, έχετε το Υπουργείο Οικονομικών. Λίτζε, ναι, λοιπόν, ήταν λοιπόν που δεν ήμασταν κυβέρνηση. Έχει πάει στη δικαιοσύνη. Αν έχει η Κομισιόν στοιχεία επιστημολογικά τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι ορθά ή δεν είναι ορθά, μπορούν να πάνε στη δικαιοσύνη και να τα φέρουν. Εμείς ως κυβέρνηση και ως κόμμα δεν έχουμε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, αν εγκαλούν την ορθά, να τα στείλουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφαθεί. Δεν μπορεί να καλύπτεται η ιστορία αυτή του κ. Γεωργίου Κίμου. Είναι εντυπωσιακό να τον καλύπτουν. Ξέρετε κάτι, όπου υπάρχει κίνδυνος να θυγούν συμφέροντα πολιτικά και πρόσωπα, εκεί πάνε και τα καλύπτουν όλα. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας κύριε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Συνέχεια, διάλειμμα εμείς.